Πάμε και στον Νίκο Γιαπακά, να δούμε τι γίνεται στην Ηλία, στα Κρέστανα. Έλα, Νικόλα. Καλημέρα και πάλι λοιπόν από την περιοχή της Ηλίας. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Σκυλουντία, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη το ένα από τα τρία μέτωπα τα οποία υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο είναι στο βουνό, το οποίο είναι ακριβώς πίσω από την κάμερα. Θα σας δείξουμε σε λίγο την εικόνα από εκεί, γιατί πρώτα θέλω να σας δείξω στο βάθος το χωριό Γρήλος. Είναι εκεί που βλέπετε τους καπνούς οι οποίοι υπάρχουν. Είναι το χωριό το οποίο κινδύνευσε και βλέπουμε πόσο καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, με την φωτιά να έχει απομακρυνθεί στην ουσία από το συγκεκριμένο χωριό. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν ρήψεις νερού τόσο στην περιοχή του Γρήλου όσο και στην περιοχή της Σμέρνας. Ενώ εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν μέσα στο δάσος. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα να σας δείξουμε το δάσος, πόσο πυκνό είναι. Υπάρχει έρπουσα πυρκαγιά εδώ. Θα προσπαθήσουμε να μετακινηθούμε κιόλας για να σας δείξουμε και τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να κάνουν την εγκατάσταση μέσα στο δάσος και να επιχειρήσουν. Μάλιστα είναι και μια γυναίκα πυροσβέστης η οποία βρίσκεται στο σημείο εδώ, σκαρφαλωμένη μέσα σε αυτήν την απότομη πλαγιά η οποία υπάρχει εδώ, για να κάνουν την κατάσβεση. Βλέπετε η εγκατάσταση που υπάρχει. Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα εδώ στο πυκνό δάσος. Είναι έρπουσα η πυρκαγιά. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις θα πρέπει να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν το μεσημέρι. Και γιατί λέμε πριν το μεσημέρι? Γιατί υπάρχει κίνδυνος με τους ανέμους οι οποίοι αναμένονται από το μεσημέρι και μετά να έχουμε αναζωπυρώσεις, να έχουμε μεγάλες εστίας φωτιάς, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για εκ νέου επέκταση της φωτιάς εδώ στην περιοχή των Κρεστένων. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη ανάμεσα από τα δέντρα που κάνει κατάσβεση. Πού έχει ανέβει ο άνθρωπος αυτός? Έχει γίνει εγκατάσταση με σωλήνες σε όλη την περιοχή, σε όλη αυτή την απότομη πλαγιά, και προσπαθούν οι άνθρωποι να σβήσουν τις εστίες της φωτιάς, όπως σας είπα, πριν πάρουν διαστάσεις, πριν ενισχυθούν οι άνεμοι, όπως αναμένεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το μεσημέρι και μετά. Είναι σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, όμως είναι ένας αγώνας δρόμου ο οποίος πρέπει να κερδιθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι ώστε να προλάβουμε τυχόν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι το στίγμα το οποίο υπάρχει. Και να σας πω τέλος ότι στις 11 η ώρα αναμένεται εδώ στην περιοχή των Κρεσθένων και ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα βρεθεί στο Δημαρχείο και θα επισκεφτεί και τις δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στην περιοχή.